Τα ειδικά σχολεία ποτέ δεν ανοίγουν το Σεπτέμβρη και λείπουν από αυτά η ειδική παιδαγωγή, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τα μέσα μεταφοράς και όλες οι υλικοτεχνικές υποδομές για να γίνει συστηματική παρέμβαση με βάση την αναπηρία του κάθε παιδιού. Και αυτές οι ελλείψεις σε μεγάλο βαθμό σέρνονται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτος και ένα έτος, έτος, έτος και συνέχεια. Εμείς βιώσαμε την κατάργηση των ΚΕΔΗ που στη θέση τους δημιουργήθηκαν τα ΚΕΣΥ, τα οποία συγκροτούνται σε επίπεδο διεύθυνσης και είναι κοινά για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντιμετωπίσαμε ακόμα περισσότερες δυσκολίες σε αυτή την κατεύθυνση. Εντελώς διαφορετικά αντικείμενα και τομείς ενοποιήθηκαν σε μια δομή. Η λογική των καταργήσεων φυσικά των δομών έχει προφανή στόχο, το έχουμε βιώσει και σε άλλες δομές, ουσιαστικά ο στόχος της είναι οι περικοπές προσωπικού. Με την κατάργηση λοιπόν των ΚΕΔΗ είχαμε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της ειδικής αγωγής. Φορτωθήκαμε όλο το βάρος εντελώς στις πλάτες μας, εμείς σαν γονείς, όλο το κομμάτι της διάγνωσης, της στήριξης των παιδιών μας με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και απαλλάχτηκε ουσιαστικά το κράτος από τις ευθύνες του συνολικά. Για εμάς λοιπόν, ως Ομοσπονδία Αττικής, οι διαφορετικές ανάγκες των παιδιών στην ειδική αγωγή δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι η καθοδηγητική πηξίδα για να διαμορφώσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα στον κατάλληλο σχολικό χώρο με τους κατάλληλα ειδικευμένους παιδαγωγούς και επιστήμονες. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά με μέτριες και σοβαρές ειδικές μαθησιακές ανάγκες, επειδή ξεκινούν ουσιαστικά από άνηση και διαφορετική βάση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, χρειάζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα ανισότιμη, δηλαδή μια προνομιακή μεταχείριση, για να μπορέσουν να κατακτήσουν τη ισοτιμία τους μέσα στην κοινωνία. Θεωρούμε πολύ βασικό την ουσιαστική ένταξη τους στην κοινωνία. Ο στόχος αυτός πρέπει να διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και να αποτελεί φυσικά στόχο όλης της κοινωνίας. Αυτό που ζούμε σήμερα όμως είναι κάτι άλλο. Ζούμε εργαζόμενους στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης να απασχολούνται κατά 70% με ελαστικές σχέσεις εργασίας, αναπληρωτές, όπως είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, να προσλαμβάνονται οι περισσότεροι στη μέση της σχολικής χρονιάς και πριν προλάβουν να γνωριστούν με το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει να απολύονται για να προσληφθούν την επόμενη χρονιά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε άλλο σχολείο. Σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης, τον τόσο ευαίσθητο, απαιτητικό, δεν έχει γίνει καμία τελευταία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εδώ και χρόνια. Τα στοιχεία που έχουμε από την ειδική αγωγή σε σχέση με τη σχολική στέγη, αμήλικτα. Αν όλα τα σχολεία της Αττικής χτυπάνε και στέλνουν SOS, τα σχολεία ειδικής αγωγής είναι στο κόκκινο. Ανύπαρκτες υποδομές πρόσβαση για αμαία, ενοικιαζόμενα καταστήματα πληρωμένα με εκατοντάδες ευρώ φιλοξενούν μαθητές ειδικής αγωγής χωρίς να τηρούν τα βασικά και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς σήμερα, απαιτούμε να αναβαθμιστούν, να στελεχωθούν τα ΚΕΔΗ με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, δημόσια δωρεάν, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση. Μαζικούς τώρα μόνιμους διορισμούς ειδικού παιδαγωγικού, επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για να καλυφθούν τώρα όλες οι ανάγκες. Ίδρυση νέων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά και να ανοίξουν και άλλες δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Να χρηματοδοτηθεί τώρα η ειδική αγωγή και εκπαίδευση από τον κρατικό προϋπολογισμό με τα απαιτούμενα κονδύλια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλα τα παραπάνω. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις μονάδες ειδικής αγωγής και πρόνοιας. Να καταβληθούν δεδουλευμένα που μπορεί να είναι ακόμα χρωστούμενα. Να μην καταργηθεί ή να συγχωνευτεί καμιά δομή εκπαίδευσης, όπως με τη σημερινή κινητοποίηση στο Περιστέρι, πρόνοιας ή υποστήριξη αμαία, και να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να λυθούν άμεσα τα οξυμένα κτηριακά προβλήματα που υπάρχουν σε πολλά σχολεία στη χώρα, αλλά και στην Αττική. Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. Υλικά για βιβλία, χρήματα για βελτίωση υποδομών και να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από κάθε σχολείο προς το σπίτι με κατάλληλα διαμορφωμένα ασφαλή μέσα μετακίνησης, εξειδικευμένους μόνιμους οδηγούς, συνοδούς, δωρεάν απευθείας χρηματοδότηση με ενιαίο φορέα μεταφοράς από το κράτος. Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στον χώρο της ειδικής αγωγής, της πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης και αποκατάστασης των παιδιών.